Είναι κάτι? Όχι. Η μάνα σου έπιασε γκόμενο. Τι έκανε? Πρόσχετε, Γέρμη, διαφημίζει. Φωτιά! Φωτιά, ρε παιδιά, φωτιά και εγώ είμαστε και σε φωτιά ο κόλλος μας. Τσογλάνη, πήγες και μας έδωσες όλους, ε! Ακίνητη! Αστυνομία! Καφέρια καταρρυκτυγραμμένη! Τυχουνιάζε! Κάτω τα όπλα! Τα καταφέραμε, γαμώ το, τα καταφέραμε! Τώρα θα πάρουμε πίσω και τα επιδόματα και τα νυχτερινά και τις υπερορίες μας. Μη σου πω ότι θα τα διπλασιάσουν κιόλας. Να σας γνωρίσω τον κύριο Σταμάτη Πανταζή. Ο κύριος Πανταζής είναι δημοτικός σύμβουλος και ένας από τους δύο βασικούς μάρτυρες στη δίκη κατά του φύλακου του γνωστού έμπορου ναρκωτικών. Φίλιο, αδιαμπερές, θέρμανση και μπόιλερ. Εντάξει, άστο για μετά. Λοιπόν, κυρία και κύριοι, όπως γνωρίζετε, ήδη έχουν αρχίσει οι προετοιμασίες για την καινούργια μας αποστολή. Σε λίγο πρέπει να είμαστε όλοι πανέτοιμοι. Μέχρι εχθές ήσασταν τα σκουπίδια της αστυνομίας, οι χειρότεροι. Και εμείς λίγο, αλλά κυρίως εσείς. Σε λίγο καιρό πρέπει να είστε άριστα εκπαιδευμένοι και καταρτισμένοι. Το καταλάβαμε? Λάβατε θέσεις. Τα όπλα αναχείρας. Με το 1, 2, 3 πυροβολείτε. Συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση. Να κάνω μια ερώτηση. Θα πυροβολήσουμε με το 1, 2, 3 πυρ ή με το 1, 2, 3 και πυρ? Σωστό. Όταν λέω 1, 2, 3, τι καταλαβαίνεις, αγόρι μου? 1, 2, 3, σκέτο. Μάλιστα. Έτοιμοι. Ένα, δύο... Εξάσκηση σε λίγο καιρό θα ρίχνετε και εσείς έτσι. Εντάξει. Ναι. Κύριε Πεσκίνογλου, σας ζητάνε πάνω και τους τρεις. Ποιος μας θέλει και τους τρεις? Λοιπόν, τη νέα, απολαμβάνουμε τη μεγάλη μας επιτυχία, έτσι, την grande σύλληψη. Καλά, εμείς απλώς κάναμε το καθήκον μας. Σήμερα είναι μια καινούργια μέρα και το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να φέρουμε σε πέρα στη νέα μας αποστολή. Βέβαια, έτσι είναι. Τι, μας περάσατε για τίποτα ψώνια? Μάλιστα. Πισκινογλού, αν μπορούσα και είχα διαθέσιμους άντρες, θα σας έπαιρνα την καινούργια αποστολή εδώ και τώρα.
Μόλις μου ήρθε η ιατροδικαστική έκθεση για τον τύπο που τον έφαγε χθες η συμμορία του. Οχ. Και έχει εδώ μέσα κάποια πράγματα που, μα το Θεό ρε Μπισκίνογλου, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ακούστε. Βρήκανε, λέει, χώμα πάνω στο νεκρό. Και βρήκανε, λέει, και 17 συνδετήρες καρφωμένους πάνω του. Στο στήθος και τα χέρια. Βρήκανε επίσης, λέει, και ένα μικρόφωνο καρφωμένο στο αυτί του. Και 5 σπασμένα κόκαλα δεξιά και αριστερά. Και ένα σπασμένο αστράγαλο και 8 σφαίρες από τις οποίες δεν βγήκε αίμα. Ξέρετε, η υπόθεση αυτή ήταν μια δύσκολη υπόθεση. Μάλιστα. Που σημαίνει? Που σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια της εξέλιξης αυτής της υποθέσεως αναγκαστήκαμε να προβούμε σε ορισμένες, ας πούμε, παρατυπίες. Τέλος πάντων, να μην σας ζαλίζω, αρκεί να φανταστείτε ότι ο δράστης κατά τη διάρκεια της ανακρίσεως πέθανε. Ναι, εμείς δεν τον περάξαμε καθόλου, όχι πως δεν θέλαμε. Αλλά πρέπει να ήταν άρρωστος, να έχει πάθει κάτι σαν θρόμβωση, καρδιακή προσβολή, θα σας γελάσω. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι σε κατάσταση πανικού λάβαμε ευνηδίως την απόφαση να τον θάψουμε σε μία λάνα. Ναι, και στα πηγενέλα που κάναμε, μια-δυο φορές έπεσε από κάτι σκαλιά και έτσι έσπασε αυτά που έσπασε. Εμείς βέβαια αμέσως καταλάβαμε ότι έπρεπε να αναιρέσουμε την απόφαση μας αυτή, γιατί ήταν λάθος και αποφασίσαμε να τον ξεθέψουμε. Ναι, την πήραμε βιαστικά την απόφαση, γι' αυτό ήταν λάθος. Και φυσικά όταν τον ξεθάβαμε, χτύπησε το κινητό του. Ήταν η υπόλοιπη της συμμορίας και κατά αυτόν τον τρόπο κλείστηκε το ραντεβού. Τα υπόλοιπα τα γνωρίζετε, διότι ανοίγουν πλέον στην ιστορία. Ανήκουν πλέον στην ιστορία. Ακριβώς. Εκεί που θα ανοίγετε κι εσείς σε λίγο. Βλάκα ανεγκέφαλε! Έτσι μου έρχεται να βγάλω το όπλο μου και να σας γεμίσω κουμπότρυπες! Έτσι μου έρχεται να σας ξυλώσω από το... Βγείτε από εδώ, ρε! Βγείτε από εδώ πέρα, μην σας ξυλώσω από το σώμα! Έξω! Καλά, κανονίστε να πάθει τίποτα ο μάρτυρας και τα λέμε. Κανονίστε να στραπουλήξει το μικρό δάχτυλο από το πόδι του και θα τα ξαναπούμε. Κανονίστε να κρυολογήσει ή να ζεσταίνετε τα βράδια και να μην του κάνετε ένα αέρα και θα σας ξυλώσω από το σώμα, θα σας στείλω σπίτι σας την επομένη! Την επομένη! Άρα στα τσακίδια τώρα! Στα τσακίδια! Στα τσακίδια! Για εκείνα τα επιδοματάκια που είπατε ούτε λόγος, έτσι. Έξω ρε! Έξω! Έξω είπα! Είπες ότι είναι το διαμέρισμα. Τάκι Μπουγά 6. Κάνα και δρόμο στον Πλανητάρχη, ρε. Τάκι Μπουγά, Τάκι. Ο Πλανητάρχης είναι Τάσος. Καλά, εντάξει, με συγχωρείς. Δεν είμαστε όλοι κοινωνικά μορφωμένοι σαν και εσένα. Μιλάμε, μου την έσπασε πολύ ο πεθερός, ε. Εμένα, αλλά μάλλον έχει δίκιο. Τα βρήκαμε. Το πιάσαμε το εκατομμύριο. Ναι, αλλά για να βρούμε ένα εκατομμύριο, κάναμε και ένα εκατομμύριο μαλακίες. Κάθε επιχείρηση έχει τα ρίσκα της. Μου τη δίνει που ο πεθερός μας θεωρεί ηλίθιους και άχρηστους. Αλλά αυτή η αποστολή είναι ευκαιρία για να καταλάβει ότι κάνει λάθος. Να το ξανακαταλάβει, εννοείς. Έστω. Αλλά εγώ αυτή τη φορά δεν θα κάνω λάθη και δεν θα επιτρέψω για κανένα στην ομάδα να κάνει. Ποια ομάδα? Αυτό το τσίρκο που κουβαλάμε μαζί μας. Αυτό. Αυτή είναι η χειρότερη από το φύλακο. Πιο επικίνδυνη. Μπορεί, αλλά πρέπει να πιστέψουν στον εαυτό τους και να βγάλουν ό,τι καλύτερο έχουν μέσα τους. Τι είναι αυτό, κέτσαπ. Παρελερώθηκες. Όλοι κάτω! Όλοι κάτω! Δεν είναι τίποτα.
γρήγορα! Πάμε τα μόρια, ρε! Έλα ρε παιδιά, σύντομα. Μπράβο ρε Θωμά. Ωραίο είναι, ευρύχωρο. Μόνο ευρύχωρο, ε. Είναι διαμπερές, αλουμινένια κουφώματα, κεντρική θέρμανση και boiler. Λοιπόν, βολευτείτε εσείς σαν το σπίτι σας, εγώ θα ρίξω μια ματιά στην περιοχή. Καθίστε κύριε Πανταζή. Έτσι χαλαρώστε άνετα. Μόνο σας παρακαλώ, μακριά από πόρτες, παράθυρα και κουφώματα αλουμινένια, έτσι. Το γυλαίκο να το βγάλω ή κινδυνεύω και εδώ μέσα. Το βγάλε. Ξέρω εγώ τι λες. Πάντως ο κανονισμός δεν αναφέρει τίποτα σχετικά. Έχεις ξεχάσει μόνο τον κανονισμό. Μάλιστα. Ορίστε. Παρακαλώ. Ναι. Έλα, Κατερίνα. Ναι, κορίτσι, πες μου. Απέναντι από το σπίτι σου. Τι τύπη. Α, μάλιστα. Και. Με γυαλιά. Μα τηλεσκόπιο. Καλά, καλά. Θα το ψάξω και θα σε πάρω. Ναι. Πού μένεις? Τάκι Μπουγά. Τάκι Μπουγά. Καλά, θα σε πάρω εγώ. Καλά, ρε άνω. Γι' αυτό διάλεξε αυτό το σπίτι για να παρακολουθήσει την Κατερίνα. Τι λέτε, ρε παιδιά, εγώ διάλεξα αυτό το σπίτι γιατί είναι καλό, γιατί είναι αποστολή. Και έχει και μπόλιο. Πού δεν πρόσεξα ότι είναι δίπλα στη Κατερίνα. Αυτό δεν είναι δίπλα. Είναι απέναντι. Και αυτό. Για την αποστολή και αυτό, ε. Ναι, ρε. Γιατί. Τι δηλαδή, να μην έχουμε μια σωστή υποπτία τη ευρύτερη περιοχή. Χίλιες φορές σου έχω πει, σου έχει κάνει ασφαλιστικά μέτρα. Και έρχεσαι και στείνει παρατηρητήριο απέναντι από το σπίτι τη. Κάσε, ρε Προκόπη. Εσύ δηλαδή, τι θα έκανες άμα η γυναίκα σου λάμβανε ανώνυμα μηνύματα. Μπορεί να είναι κανένας ψυχοπαθής. Εσύ είσαι ψυχοπαθής. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Εγώ το μόνο που ξέρω είναι ότι το Κατερινάκι μου κινδυνεύει. Επικοινωνείς, ρε! Θα μας ξυλώσουν όλους. Αυτό που κάνεις είναι παράνομο. Συγγνώμη, ποιο είναι παράνομο? Ηρεμήστε, κύριε Πανταζή. Ηρεμήστε. Τι ηρεμήσω, πώς να ηρεμήσω? Δεν είμαι κουφός, ακούω. Ο κύριος από εκεί είναι της αστυνομίας, είναι υπεύθυνος για την προστασία μου. Είναι αξιωματικός της αστυνομίας και μάλιστα από τους καλύτερους. Απλώς έχουμε ορισμένα υπηρεσιακά θέματα και πρέπει να τα κουβεντιάσουμε. Δεν έχουμε μόνο εσάς, καταλάβατε? Όχι, δεν καταλαβαίνω. Ο κύριος παρακολουθεί κάποια γυναίκα. Είστε πολύ ταραγμένος, κύριε Πανταζή. Είναι φυσιολογικό εξαιτίας της απόπειρας. Λοιπόν, νομίζω ότι με αυτό θα ηρεμήσετε. Άνοιξε το στόμα. Ένα χαπάκι. Δύο. Κλείστε το στόμα, λίγο νεράκι. Έχουμε νεράκι, δεν έχουμε. Εντάξει, με αυτά θα σας φύγει η ταραχή. Ταραχή, κύριε Πανταζή. Καθίστε. Καλά, ρωστή. Θα εκτεθούμε με τις μαναγκίες σου. Λοιπόν, εγώ πρέπει να πάω σπίτι. Δεν έχω πάρει τίποτα μαζί μου. Ναι, και εγώ το ίδιο. Όχι και οι δύο. Φύγε, θα μείνω εγώ. Όχι, όχι. Φύγετε και οι δύο. Θα αναλάβω εγώ. Τι λες, ρε. Και να σε αφήσω μόνος με αυτό. Δεν πας καλά. Τι στο διάλογο θα κάνω. Τόσοι άνθρωποι είμαστε εδώ μέσα. Δεν μου έχετε εμπιστοσύνη. Πάμε. Κανόνες, έτσι. Βρε κοπρόσιλα. Βρε τσογλάνια. Έλα, ρε σε δύρο. Έλα εδώ, καλέ. Έλα. Καλημέρα. Τι έπαθες, καλέ. Δεν βλέπεις, κύριε Αλπίδα, τι έπαθα. Μπορώ να απλώσω σε εσάς? Ναι, κορίτσι μου, βέβαια, σε ελεύθερα. Μόνο, κυταλίτσα μου, μπορείς να μου απλώσει αυτά τα 2-3 πραγματάκια, γιατί οι αιμορροίδες μου είναι χάλια πάλι. Ναι, βρε, το ρωτάς. Μαμά, δεν πηγαίνετε σπίτι σας. Σας βλέπω εδώ και ταλαιπωρείστε. Και μήπως άμα πάω σπίτι μου θα ταλαιπωρούμε λιγότερο? Δεν βαριέσαι, κορίτσι μου? Ήρθες κιόλας. Βρε, καλώς τα κορίτσια μου. Μωρό μου, τι κάνεις? Τι κάνω, παιδάκι μου, εκεί μας βλέπουν. Ποιος μας βλέπει, παιδί μου? Η μάνα μας βλέπει, δεν μας βλέπει κανείς, ξέρω. Έλα. Τι είναι αυτά? Σόβρακα. Σόβρακα. Πού τα βρήκες? Περνούσα από το περίπτωρο και τα δίνω μαζί με τις εφημερίδες. Πού τα βρήκα, βρε αγάπη μου? Πήγα και αγόρασα σόβρακα. Δεν είπες να βοηθάμε ο ένας τον άλλον? Εντάξει, πήγα και τα πήρα μόνος μου, κακό είναι? Αυτό μου θυμίζει το μακαρίτι τον μπαμπά σου. Μαμά, ο μπαμπά ζει. Ναι.
Μια φορά λοιπόν ο Μακαρίτης ο μπαμπάς σου, 27 Απριλίου του 75, σηκώθηκε και έφτιαξε το κρεβάτι του μόνος του. Μετά κατάλαβα γιατί το έκανε. Είχε βγάλει τα μάτια του με την υπάλληλο από τα σιδερικά. Ωραία ιστορία. Ρε Λουκάκη, δεν πετάγεσαι να μου φτιάξεις τα πράγματα μαζί για 2-3 μέρες μια τσαντούλα? Είδε που θα πας. Μυστική αποστολή. Και μην αρχίσεις να ρωτάς πάλι πού και πώς και πότε. Γι' αυτό λέγεται μυστική αποστολή. Γιατί απαγορεύεται να σου πω. Ναι. Έλα, ε. Λουκά, έκανα πίρσινγκ. Θες να δεις? Καλά που ήρθες. Πήρε ο Θωμάς τηλέφωνο. Τι, έγινε τίποτα κακό? Όχι, ρωτούσα αν θα αργήσουμε. Κοίτα εδώ. Ωραία, φίλε, ποιανείς είναι αυτά. Τι ποιανείς είναι αυτά, τις μικρές, τι σου λέω τόση ώρα. Εσύ γιατί είσαι έτσι? Τι, έχω μια χαρά είμαι. Την απόπειρα σκεφτόμουν. Θα σου πω. Φαντάζεσαι να τα φοράει, ε. Από τρέλα με, φίλε, τρέλα. Άστα ρε μαλάκα, μην τα πειράζεις. Τι κάνετε, κύριε Τσοκλάνη? Θα σας βάλω ζωντανούς! Ελαβόρε! Έχει τυρκόλο, παιδά. Βέβαια, τα βγάλαμε όλα φορά παρτίδα. Λες και έχουμε έκθεση βρακιών έχουμε. Ρε, τι ζωή είναι αυτά. Τι ζωή είναι αυτά. Καλά ρε κορίτσι μου, είσαι σοβαρή. Τι έπαθες πάλι ρε μπαμπά? Πας και απλώνεις τα ρούχα σου έξω. Ε, πού να τα απλώσω, μέσα? Από το να τα χαζεύει κάθε ψυχανόμενος, καλύτερα μέσα. Άσε μας, ρε παπά. Άσε μας, λέει. Μα είναι σόρουχα αυτά για την ηλικία σου. Εμένα αυτά μ' αρέσουν. Να σου πω, μωρέ. Θα με πετάξεις μέχρι το φροντιστήριο που έχω αργήσει? Έχουμε δουλειά. Πρέπει να φύγουμε αμέσως. Ετοίμασε η μαμά σου την τσάντα. Όλγα! Να βλέπεις. Λες για τα εσόρουχα και τους ψυχανόμενους, αλλά κατά τα άλλα δεν αφήνεις τον Λουκά να με πάει στο φροντιστήριο. Γι' αυτό και με πειράζουν στο δρόμο. Τι σε πειράζουν? Ποιο σε πειράζει? Ένα, διάφοροι. Φύγατε. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, δεν κάνει τίποτα. Έχεις και εσύ αντίρρηση που μου αρέσουν αυτά τα εσώρουχα? Ναι, πρέπει να φύγω επειγόντως. Τι έγινε, παιδες, πώς πάμε, καλά? Εντάξει. Όλα καλά, λέω? Ναι, 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 όλα, όλα, όλα καλά και όλα υπό έλεγχο. Μάλιστα. Εσύ, κύριε Πανταζή, εντάξει? Εντάξει, εντάξει, θα ήταν και καλύτερα αν ο συνάδελφός σας από εδώ δεν είχε συνεχώς το νου του απέναντι. Δεν λέω ότι έχει το νου του απέναντι, απλά εποπτεύει την περιοχή. Δεν είμαι και τόσο σίγουρος ότι απλά εποπτεύει. Κοιτάξτε, κύριε Πανταζή. Εμείς εδώ είμαστε δυνάμεις ασφαλείας και έχουμε κάποιες μεθόδους. Δεν σας επιτρέπω να τις αμφισβητείτε, εντάξει? Α! Βοήθεια! Με σημαδέμουν! Βοήθεια! Τι κάνεις, ρε Φρανκ, πας καλά? Εντάξει, μωρή, μια πλάκα έκανε, θα χαλαρώσουμε. Είναι πλάκα που θέλουν να με σκοτώσουνε! Τι βρίσκει που θέλουν να με σκοτώσουν? Είναι χιούμορ, χιούμορ είναι αυτό! Σηκώ πάνω, ρε! Αστεία είναι αυτά, ρε Φραγκεστάιν. Για συμμαζέψου! Μεγαλέ, μαζέψε και θα τα πάμε καλά. Τα ακούς? Καθόλου καλά. Κάτσε καλό! Και εσείς, κύριε Πανταζή, ηρεμήστε. Εδώ πέρα είμαστε 6 άνθρωποι. Ούτε ένας, ούτε δύο. 6. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανησυχείτε. Για πάρτε αυτά. Θα νιώσετε πολύ καλύτερα. Α, κι άλλο. Ωραίος.
Ξέρεις τι θα πει να σερβίρεις επί 20 χρόνια τον κάθε τελειωμένο μεθύστακα και στο τέλος να μένεις με 30 χιλιάρικα καφέση. Τα χρωστάς όλα αυτά. Κι εγώ που νόμιζα το καλύτερο είναι να έχεις κάτι δικό σου όπως εσύ εδώ το μαγαζί. Τι να σου πω. Πάντως ξέρεις κάτι. Μπορεί να γίνει πολύ ωραίο εδώ μέσα. Με μια αλλαγή έτσι στη διακόσμηση, έτσι ένα περιβάλλον πιο ζεστό, πιο... Ρε εσύ, έχεις σκεφτεί ποτέ να σερβίρεις και φαγητό? Πώς πάμε, καλά, ε? Καλά, καλά. Καλά, μπράβο. Όλα καλά. Θα δείτε που σήμερα θα περάσει μέρα και ούτε που θα το καταλάβετε. Αμάν. Μόνο αυτό μας έλειπε τώρα. Δεν πρέπει να το διώθω μας αυτό. Βέβαια δεν πρέπει να το διώθω μας αυτό. Ναι, αλλά τι θα κάνουμε, αυτός είναι κολλημένος συνέχεια εδώ. Έρχεται. Τι έγινε, ρε παιδιά? Γιατί με κοιτάτε, Συγγνώμη. Μαλάκο, πάμε να πάρουμε κανένα σουβλάκι για τα παιδιά, πεινάμε. Δεν πας καλύτερα με το Λουκά, εγώ έχω δουλίτσα. Όχι, δεν μπορεί ο Λουκάς. Παίζει χαρτιά. Όρθι. Τι παίζετε? Αγωνία. Και κερδίζω τώρα, ρε, εσύ καταλαβαίνεις. Άμα είναι έτσι, πάμε. Πάμε. Α, να ρίξω μόνο μια ματιά στο τέλος. Όχι! Θωμακό, αυτή τη στιγμή η Κατερίνα ξυρίζει τα πόδια της. Αγάπη μου. Και επειδή εσύ την έχεις εξειδανικεύσει, δεν είναι ώρα να τη δεις τώρα, έτσι θα ξενερώσει με το... Όχι, δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Ψυχούλα μου. Πρέπει να έχει έρθει ένας ξάδερφός της από το χωριό και έχει καιρό να τον δει. Οπότε υπάρχει μια θέρμη, μια ζέση, κατάλαβες? Δεν το ξέρω αυτόν τον ξάδερφο εγώ. Ποια είναι ξάδερφός της αυτός? Πώς δεν είναι ξάδερφός? Δεν τους βλέπεις που μοιάζουν σαν δύο σταγόνες νερό? Αυτό, ρε, με τις δύο σταγόνες νερό δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, δύο σταγόνες σούζο δεν μοιάζουν, δεν είναι. Για μάζεψε τα κανόνια, εσύ. Μην έχουν και άλλα έτσι όπως είναι. Έλα, ρε Θωμά. Έλα, βρε, αγόρι μου. Μην κάνεις έτσι. Σε παρακαλώ. Όχι, είναι που το Κατερινάκι μου είναι λίγο μπερδεμένο. Αυτό το καιρό και είχαμε πει να δώσουμε και λίγο χώρο στη σχέση μας. Είναι και μοντέρνες γυναίκες μου, τώρα τις ξέρεις. Σου λέει άλλο η αγάπη, άλλο να ξεδίνεις που και πού. Βέβαια, άλλο το σεξ, άλλο η αγάπη. Οπότε μην τρελαίνεσαι, ρε παιδί μου. Όχι, δεν τρελαίνομαι. Δεν τρελαίνομαι, αλλά... Πονάει, ρε παιδιά. Πονάει. Τώρα τι να σου πω, δεν πονάει? Για το Κατερινάκι μου είμαι σίγουρος. Δεν πρόκειται να προχωρήσει παραπέρα με αυτόν τον τύπο. Όχι, όχι, αυτό αποκλείεται. Είναι πλατωνικό. Έλα, ρε. Σε παρακαλώ. Σταμάτα να κοιτάς συνέχεια, βρε παιδί μου. Σταμάτα. Κακός τον εαυτό σου κάνεις. Ωραία, φίλε, άρχισαν το όργανο. Ελάτε. Έλα, Ποπορίκο. Για να ελέγξω. Μελέτη, τρίτη. Το δίνει, καταλαβαίνει ο τύπος. Ωραία φάση, ε. Να στήσει ολόκληρη επιχείρηση για να πρέπει στο κόλλο της γυναίκας σου. Τι είπες για το κόλλο? Να του πεις να αφήσει ήσυχο τον κόλλο της γυναίκας μου, ακούς? Εγώ να αφήσω τον κόλλο της γυναίκας σου? Όλος απέναντι στο πιάνει εγώ. Για λίγο σεβασμό, εσύ. Υπάρχει και μια ιεραρχία του κρατό μου. Πες του τα. Συγγνώμη, μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει τι ακριβώς κάνουμε εδώ? Ήρθαμε για να με προστατέψετε ή κάνουμε κάτι άλλο το οποίο δεν έχω καταλάβει? Σας παρακαλώ πολύ, κύριε Πανταζή. 200.000 φορές σας το είπα. Μακριά από τα παράθυρα. Και επιτέλους αφήστε τις δυνάμεις ασφαλείας να κάνουν τη δουλειά τους. Καθίστε κάτω. Κάτω! Λοιπόν, εσείς φεύγετε, σπίτια σας. Σπίτια σας, εδώ μένω εγώ, ο Θωμάς και ο αστυνόμος. Έξω, όλοι, σπίτια! Έξω! Τσιτσί θα γίνει, κουκλίτσα! Μ' αρέσει, συνεταιράκι. Εμένα να δεις πως μ' αρέσει. Και θα γλιτώσω και από την κρίνια του Προκόπη. Μα αυτή
μάθει εδώ τη δουλειά, δεν μπορεί να πει τίποτα. Σήμερα το πρωί, εκεί που καθόμουν, ήρθε με χούφτο σε μπροστά στη μάνα του και μου είπε να πάω να του φτιάξω τη βαλίτσα. Και εγώ του είπα να μην με αγγίζει και να πάω να τη φτιάξει μόνος του. Αν είναι να με έχει μόνο για αυτά, να καταλάβει ότι μπορώ να κάνω και άλλα πράγματα. Δεν είμαι καμιά υπηρέτρια εγώ. Σου είπε να φτιάξει βαλίτσα. Πού θα πάει? Τον στέλνουν, λέει, σε μια μυστική αποστολή. Μέχρι και σόβρακα πήγε και αγόρασε. Για τη μυστική αποστολή? Όχι, παιδί μου. Για να φανεί ότι βοηθάει, ότι συμμετέχει, κατάλαβες. Το θέμα μας είναι να φανεί ότι δεν μπορώ να λείψω εγώ από το σπίτι. Σου λέει, εδώ κυρία μου δεν μπορώ να πάω να αγοράσει σόβρακα. Θα πάω να πιάσει δουλειά. Α, μάλιστα. Τι αμάλιστα ήταν αυτό? Όχι, τίποτα, σκέφτομαι. Ο Προκόπης πάει συχνά σε μυστικές αποστολές? Όχι, πρώτη φορά είναι. Για όλα υπάρχει πρώτη φορά. Δεν καταλαβαίνω, Λίτσα, τι εννοείς? Εννοώ ότι αυτά τα έχω ακούσει 100.000 φορές, Όλγα μου. Έχω μια δουλειά. Θα λείψω λίγες μέρες γιατί με στέλνουν από τη δουλειά σε ένα σεμινάριο. Έχω μυστική αποστολή. Με τα συγχωρήσεως και με το συμπάθειο, απορώ πως τον πίστεψες. Με τα συγχωρήσεως και με το συμπάθειο, Λίτσα μου, δεν ξέρουμε τι άντρες εσύ συναναστρέφεσαι, αλλά ο Προκόπης μου δεν είναι από αυτούς. Δεν είναι από αυτούς. Αυτό κι αν έχω ακούσει 100.000 φορές. 100.000 και μία. Ο Προκόπης μου δεν είναι. Α, ναι. Τότε γιατί πάει και διαλέγει σόβρακα μόνος του? Τώρα τι σχέση έχει αυτό? Δεν το κάνει πουλάκι να σου δείξει πως έχεις δουλειές και δεν προλαβαίνεις. Αλλά έχει γκόμενα. Και η γκόμενα βλέπει τα σόβρακά του. Δεν μπορεί να τα διαλέγεις εσύ. Γι' αυτό δεν ξέρεις πόσο θα λείψει και πού θα κοιμηθεί. Μυστική αποστολή. Γκόμενα δηλαδή. Και έρχεται και στο ξεκούδουνο και σε χουφτώνει. Ποιος το κάνει αυτό? Ένας άντρας που αισθάνεται ένοχος. Ποιος είναι ένοχος, όποιος έχει γκόμενα. Απλά τα πράγματα. Άντε βρε αγόρι μου, και εσύ σταμάτα να το σκέφτεσαι. Έλα ξάπλωσε λίγο. Δεν μπορώ ρε παιδιά. Είναι που έχω και εικόνα τώρα. Κοιμήσου να ξεχαστείς, άντε. Δεν μπορώ, δεν γίνεται. Άμα κοιμηθείς θα νιώσεις καλύτερα, έλα. Δεν γίνεται με τίποτα. Κοιμηθείτε εσείς, θα φυλάξω εγώ το πρώτο νούμερο. Σίγουρος? Σίγουρος. Άντε καλύτερα. Και εμένα με παράτησε η γυναίκα μου. Εμένα δεν με παράτησε η γυναίκα μου. Απλά συμφωνήσαμε να πάρουμε λίγο χρόνο. Και πηγαίνετε σας παρακαλώ πιο και φύγετε από τα παράθυρα. Σας καταλαβαίνω. Με είχε επιράξει πολύ. Αλλά μετά είπα, ήρθε η στιγμή να γυρίσω σελίδα στη ζωή μου. Μόνο που εγώ δεν θέλω να γυρίσω σελίδα, μ' αρέσει αυτή η σελίδα. Αυτή η σελίδα είναι η δική μου η σελίδα και το Κατερινάκι είναι η δική μου γυναίκα. Είναι αυτή που ο Θεός μου είπε, Θωμά, αυτή η γυναίκα φτιάχτηκε για σένα, καταλάβατε? Μιλάει και με τον Θεό τώρα. Αυτό δεν πειράζει. Που του μιλάει ο Θεός είναι το ανησυχητικό. Κι εγώ δεν πρόκειται να τα παρατήσω. Υπάρχουν κάποιοι που τα παρατάνε και κάποιοι όχι. Εγώ είμαι από τους άλλους, από αυτούς που δεν τα παρατάνε, με καμία κυβέρνηση. Φτάνει ρε παιδιά, επιτέλους, φτάνει. Πηγαίνετε να ξαπλώσετε κι εσείς, σας παρακαλώ. Δεν μπορώ. Έχω μια δυσφορία. Ωραία. Καθίστε να δείτε λίγη τηλεόραση. Θα σας χαλαρώσει, θα σας ηρεμήσει. Μην σας πω ότι θα δω κι εγώ λίγο μαζί σας για να χαλαρώσω κι εγώ. Ορίστε. Τα αίτια του θανατηφόρου τροχαίου παραμένουν αδιευκρίνιστα, ενώ η αστυνομία δεν αποκλεί το ενδεχόμενο δολοφονίας, αφού το θύμα ήταν ένας από τους δύο βασικούς μάρτυρες στην υπόθεση των 10 κιλών κοκαίνης. Πάει αυτός! Το σκοτώσανε! Τώρα θα έρθει και η σειρά μου, θα με σκοτώσουνε! Όχι, ηρεμήστε, δεν είναι αυτό που νομίζετε. Πώς δεν είναι αυτό, αφού τον είδα, το ξέρω, τον αναγνώρισα. Και αφού το είπε, τον σκοτώσανε! Κύριε Πανταζή, τροχαίο ήτανε. Τους έχουμε πει 1000 φορές. Τιμόνι και αλκοόλ δεν πάνε μαζί, δεν ακούνε. Θα με σκοτώσουνε, Θεέ μου, θα με φάνε! Κύριε Πανταζή, ηρεμήστε, ανοίξτε λίγο το στόμα σας. 1, 2, μπράβο. Τι κάνεις, ρε? Του δώσα και εγώ 2 προηγουμένως. Μη μου λέτε τέτοια, του δώσα και εγώ 2 πιο πριν. Τι λέτε, ρε παιδιά? Τι λέω? 2 την ημέρα. Φαντάζομαι ότι δεν εννοούσε 2 την ημέρα ο καθένας, ε. Δεν το πιστεύω, τον πλακώσαμε στα βαρβιτουρικά. Από σαφείς οδηγίες έφυγε και η Μέρλιν. Κάτι πρέπει να κάνουμε, παιδιά. Το φάμε τον άνθρωπο. Θα πάει άδικα. Α, μόνο το Στάνιο μου, γαμώ. Άντε να τον πάμε να κάνει με το άντε σκοτήλε. Πιέστομαι. Ελάτε, κύριε Πανταζή. Ελάτε. Άω, σιγά-σιγά. Αγώ, πω! Σιγά-σιγά. Εδώ, στο τοίχο. Από πλάγιο με τοπική θα πάει αυτός. Σιγά-σιγά.
Τον κρατάω. Κράτα τον. Δεν τον κρατάω, δεν τον κρατάω. Τι κάνω. Ωραία. Γιατί ρε παιδιά. Τι. Είπαμε να κάνει με το. Κάποιος δεν πρέπει να βάλει το δάχτυλο στο στόμα. Α, εγώ δεν μπορώ, συγχαίρομαι. Έλα τώρα, συγχαίρεσαι, άντε να τελειώνουμε. Τον προλαβαίνω, δεν τον προλαβαίνω. Έλα πάμε. Ε, βάλε το εσύ. Γιατί να το βάλω, εγώ του δώσα τα τελευταία χάπια. Ούτε είπες ότι του είχες δώσει πριν όμως. Αμά, 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 σταματήστε, σταματήστε. Ας πιέσω και χρόνο. Μυστική αποστολή. Γκόμενα δηλαδή. Και έρχεται και στο ξεπούδινο και σε κουφτόλι. Ποιος θα τον ανοιχτό ένας άντρας που αισθάνεται ένοχος. Ποιος είναι ένοχος, όποιος έχει γκόμενα. Απλά τα πράγματα. Και αν δεν με πιστεύεις, θα είναι και τον τέσσερα με κινητόν της βουλευτής. Και ούτε που θα σε δεκλήξεις. Μυστική αποστολή. Γκόμενα δηλαδή. Κι ύστερα μου λες δεν είναι από αυτούς. Μπορεί όλοι τα ίδια συγκατάρια. Μυστική αποστολή. Γκόμενα δηλαδή. Σαν το γλιτώσαμε. Ναι, αλλά η τουαλέτα έγινε χάλια. Αυτός έφαγε τα χάπια, αλλά εγώ νηστάζω. Άντε, κύριε Πανταζή μου, κοιμηθείτε επιτέλους. Κοιμηθώ. Με δουλεύετε. Κινδυνεύω να με σκοτώσουνε. Με παίρνετε εσείς για να με προστατέψετε και μας ακατεύετε. Μου κάνετε πλάκες, καθέστε εκεί όλη την ώρα και χαλβαδιάζετε με την κόμενα απέναντι. Μου δίνετε ηρεμιστικά, μετά με βάζετε να βγάλω τα ντερά μου και μετά μου λέτε να κοιμηθώ. Όχι, δεν θα κοιμηθώ. Σου σώσαμε τη ζωή, μεγάλε, το κατάλαβες. Σου τη σώσαμε. Μου τη σώσατε από την ανευθυνότητά σας, από αυτό μου τη σώσατε. Αφήστε με ήσυχο, ακούσατε. Ήσυχο! Παναγία μου. Παναγία μου, τι έγινε εδώ μέσα? Να το, να το, να το. Να το, καλέ. Με τα κόλλα ποδόσφαιρα κάθε Κυριακή μας είχες πλήξει. Καλέ, καλέ. Θα σε σκίσει ο Προκόπης, άμα δει ότι κάνεις έτσι τη Βανέλα. Εγώ θα τον σκίσω, άμα τον πιάσω στα χέρια μου. Όλγα μου, Όλγα μου, τι έπαθες και κάνεις έτσι? Τι έπαθα? Ότι καλός ο γιώκας μου έχει γκόμενα. Αυτό έπαθα. Ο Προκόπης μου. Ο Προκόπης μου, ναι, είτε είσαι κι άλλον. Και μην μου πεις αυτή τη φορά ότι κάνω λάθος, γιατί έχω αποδείξεις. Ορίστε, το βλέπεις αυτό? Γιατί κοίτα το καράκι, πες μου, χωράνε τα δικά μου δρέσια. Χωράνε, που πρέπει να πάω στο φουστάνο για να το φορέσω. Αλλά καλά να πάθω, καλά να πάθω. Εγώ δεν τα μέρα τα καταργητικά τα πεπόνια. Να τα, τα τρώω τώρα. Μες τα πράγματά του τα βρήκα. Του κόπρου, του αλήτη, που κάθαμε μια ζωή και τον υπηρετώ για να μου τα φορέσει. Στο παιδί να μην πεις τίποτα. Θα το πω εγώ με τρόπο. Ήρμα και ωραία, έτσι. Για να καταλάβει τι κοροϊδιώζει, πατεράκι. Ρε μαμά, τι κάνεις εδώ? Τρελάθηκες. Λοιπόν, κάτσε εδώ. Κάτσε εδώ, θέλω να σου μιλήσω. Λοιπόν, όπως ξέρεις, ο παπάς είναι καλός άνθρωπος. Καλός πατέρας, καλός οικογενειάρχης, καλός αξιωματικός. Έπαθε κάτι ο μπαμπάς. Απλώς αποφάσισε ύστερα από τόσα χρόνια που είμαστε μαζί να ξαναφτιάξει τη ζωή του. Τι πράγμα? Βλέπεις τώρα, του αρέσουν αυτές που έχουν τα μεγάλα τα. Όλα δεν πειράζει. Αν προτιμάει την ποσότητα από την περιεκτικότητα, δεν πειράζει. Δεν θα του χαλάσω εγώ τη ζωή, ούτε πόδια θα του πω. Θα χωρίσουμε να τελειώνουμε. Όμως μην ανησυχήσεις, μόνο μου, λέει. Μην ανησυχείς. Μεγάλοι άνθρωποι είμαστε εμείς. Πολιτισμένοι είμαστε. Θα πάρουμε ένα διαζύγιο ωραία και καλά. Χωρίς τρεχάματα, χωρίς φασαρίες, χωρίς τίποτα. Εσένα δεν θα αλλάξει η ζωή σου. Δεν θα σου λείψει τίποτα. Θα πάρουμε όλα του Τσόχλανου.
Ό,τι έχει και δεν έχει. Μέχρι και το τελευταίο ευρώ. Και τα σημερινά θα το πουν πολύ ξινά. Πάρα πολύ ξινά. Όμως εσύ ένα μωρό μου, η ζωή σου δεν θα αλλάξει. Μ' ακούς? Για μένα μη στεναχωριέσαι. Εγώ μια χαρά είμαι. Καλύτερα από ποτέ. Τι λέει ρε γιαγιά? Χωρίζουνε. Έτσι φαίνεται, πουλάκι μου. Βλέπεις, ο μπαμπάς σου είναι ίδιος ο Μακαρίτης. Τι να πεις, τα γονίδια. Δηλαδή θες να μου πεις ότι ο μπαμπάς έχει άλλη? Τι λες τώρα, δουλευόμαστε? Εγώ αν δεν του μιλήσω του μπαμπά και δεν τα ακούσω από το στόμα του, δεν πιστεύω κανέναν. Κοριτσάκι μου, πού θα τον έβρεις να του μιλήσεις, αφού είναι σε μυστική αποστολή, τάχα μου. Έλα ρε. Έλα, έχουμε καιρό να πούμε. Θέλω μια χάρη. Αμπαμπά. Ναι, όλοι θέλουμε κάτι σε αυτή τη ζωή. Θέλω μια πολύ μεγάλη χάρη. Θέλω να πάρεις ένα τηλέφωνο τον μπαμπά μου. Ξέχνα το. Έλα, please. Θέλω απλά να τον πάρεις ένα τηλέφωνο. Α. Να του κάνουμε μια πλάκα. Α, ναι, να του κάνουμε και πλάκα. Δηλαδή, και μετά ποιος θα μέτρει μένα στο κάτω που θα με του λουμιάσει το ξύλο. Έλα, μωρέ. Τι είναι για σένα να κάνεις ένα τηλεφωνάκι? Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τη Βουγκαρέστρα και στον μπάνιο έχει κάτι με τους. Για πρωινό, τίποτα? Όχι, ευχαριστώ, έφαγα. Για μας, λέω. Άστορα, θα πάμε να πάρουμε εμείς. Ναι. Ναι, γεια σας. Ο κύριος Προκόπης Μπισκίνογλου. Ναι, ο ίδιος. Ναι, καλούμε από το ραδιοφωνικό σταθμό Ένος FM. Ναι, έχετε κερδίσει ένα εισιτήριο για τον αγώνα... ΑΕΚ Γαύρος. Έλα, ρε. Ναι, θα μας δώσετε μια διεύθυνση, να σας το στείλουμε με courier. Φυσικά, γράφε. Τάκι Μπουγά 6, τρίτος όροφος, όπως βγαίνεις από το ασανσέρ, πρώτη πόρτα αριστερά. Θα τους σκίσουμε, έτσι? Ναι, 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 σίγουρα. Ευχαριστώ πολύ. Και ήρθα δύο εισιτήρια για τον αγώνα Γαύρος. Συγγνώμη, αλλά νομίζω πως ο κανονισμός απαγορεύει ρητά. Μα σχέζεται, ρε Ποπορίκο, με τον κανονισμό, πρωί-πρωί. Μάλιστα. Αεκούνε, σε αγαπώ, όπου και αν παίζεις πάντα θα σ' ακολουθώ. Στον μπάνιο είσαι. Τον εμετώ. Έγκολε, τον εμετώ, όπου θα δείτε θέλω να πάσω. Καλημέρα σας. Είναι πάλι αυτός. Μελέτη! Μελέτη! Μάλιστα. Μόλις εντόπισα έναν ύποπτο στο απέναντι διαμέρισμα. Πρέπει να δράσουμε άμεσα. Μα το απέναντι διαμέρισμα είναι της πρώην σας και δεν ο... Ποπρίκο, μιλήσε, δεν σε παρακαλώ. Έχουμε να λάβουμε μια αποστολή. Και σε κάθε αποστολή μπορεί να προκύψουν διάφορες υποαποστολές. Όπως τώρα, καλή ώρα. Κατάλαβες? Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, άρα, εγώ θα πάω απέναντι στο σημείο Α. Εσύ θα μείνεις εδώ, στο σημείο Β και θα με ενημερώνεις. Θα κοιτάς και θα ενημερώνεις. Μάλιστα. Θα κοιτάω στο σημείο Α και θα σας ενημερώνω στο σημείο Β. Άξιος. Και αν είναι εντωμεταξύ γυρίσει ο Προκόπης, δεν χρειάζεται να τον αφήσει τίποτα για αυτή την υποαποστολή. Κατάλαβες? Στον τουλάπι. Πίνει γάλα.
Λάιτμαν. Αποκλείεται. Εγώ είμαι δίπλα στον ντουλάπι. Δεν είναι αυτός δίπλα στον ντουλάπι. Είστε δίπλα... Δεν βλέπω κάτι. Τι δεν βλέπεις εδώ πέρα. Δεν με βλέπεις. Τι δεν με βλέπεις. Ορίστε. Σου κουνάω τα χέρια. Τι βλέπεις τώρα. Και πάλι δεν βλέπεις τίποτα. Ναι, τώρα σας είδα. Αλλά υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Αντί να είστε στο σημείο Α, είστε στο σημείο Γ. Εκτός κι αν αυτό είναι το σημείο Α, οπότε ο μαλλιάς είναι στο Γ. Εγώ πάντως είμαι σίγουρος στο Β. Πρέπει να είχε μετακινηθεί το τηλεσκόπιο. Ο μαλλιάς είναι στο διπλανό διαμέρισμα, ως της πρώην σας. Τύχη μου μέσα. Αγάπη μου, πω. Τι όμορφια, τι όμορφια. Εδώ έτος. Συγγνώμη, την υποαποστολή την ακυρώνουμε. Ναι, την ακυρώνουμε. Αν δεν που την ακυρώνουμε. Άμα λέω εγώ την ακυρώνουμε, την ακυρώνουμε. Την πρώην σας μπαίνει στο διαμέρισμα, δηλαδή στο σημείο Α, Γ. Τόσο χάλια διαμέρισμα και μάλιστα για μια βιζαρού. Κοίτα, άμα είναι βιζαρού, εγώ το πιστεύω. Πάμε, πάμε. Τι γίνεται τώρα, παιδιά. Καταλαβαίνετε τίποτα εσείς. Πάντως αυτός, πλάκα είναι. Α! Τι είστε εσείς! Λάθος κάναμε. Μένουμε από κάτω και αντί για το δεύτερο βγήκαμε στο τρίτο. Μας συγχωρείτε. Τι να σου πω, ρε κορίτσι μου. Σε μυστική αποστολή είμαστε. Και έρχεσαι ένα στόλι να μας πάρουν καμπάρι σε όλη την πολυκατοίκια ότι είμαστε αστυνομικοί. Εντάξει, αστυνομία, με συγχωρείτε, έκανα λάθος, το παραδέχομαι. Πού πας εσύ, ρε. Εγώ ήθελα να. Να πάω στο. Άφησες μόνο του το Θωμά. Όχι, γι' αυτός λείπει. Λείπει ο Θωμάς. Και είναι ο μάρτυρας μόνος του πάνω. Είστε καλά, ρε. Σ' αρχίσετε γρήγορα. Παρακαλώ.